Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συναντήσουμε μία Ελληνίδα η οποία έχει ξετρελάνει τη Νέα Υόρκη με τις γεύσεις της, τις λιχουδιές της και τα φαγητά της. Είναι η κυρία Πλουμίτσα Ζήμνη. Κυρία Ζήμνη, να σας καλησπερίσω. Τι κάνετε? Σας καλησπερίζω κι εγώ. Καλησπερίζω τη Λεμπέντο Γένα Κρήτη και όλους τους καλοσυνάτους ανθρώπους που έχει. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω στις ερωτήσεις. Βλέπω είστε σε ένα ζεστό περιβάλλον εκεί, η κουζίνα σας από πίσω, ο προσωπικός σας χώρος. Θέλω να σας ρωτήσω εκεί στη Νέα Υόρκη πόσα χρόνια είστε? Στη Νέα Υόρκη έχω έρθει από το 1969, τον Νοέμβριο. Έχω 51 χρόνια εδώ πέρα. Είστε πολλά χρόνια. Η καταγωγή σας, αν δεν κάνω λάθος, από την Χίο? Μάλιστα, η καταγωγή μου είναι από τη Χίο, από τον Άγιο Γεώργιο Σικούση, ένα χωριό ευλογημένο που μας προστατεύει και ο Άγιος Γεώργιος, όλους. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα φεύγατε για Νέα Υόρκη, θα πηγαίνατε Αμερική ή θα παραμένατε στο χωριό σας και στον τόπο σας? Είχα υπόψη μου όταν ήρθα εδώ στην Αμερική προτού κάνω οικογένεια να γύριζα πίσω στη Χίο. Αλλά έκανα τα παιδιά, μεγαλώσανε και είναι δύσκολα να γυρίσω πίσω. Έχασα και τον άντρα μου. Και έρχομαι μόνο για διακοπές. Το καλοκαίρι έχω έρθει 2 φορές, το 18 και το 19. Και δεν την ξεχνώ την πατρίδα μου. Θέλω να ζήσω εκεί πέρα, αλλά η οικογένειά μου είναι εδώ πέρα. Εγώ από ό,τι έχω μάθει, είστε από τις πιο διάσημες μαγείρισες εκεί στη Νέα Υόρκη. Εργάζεστε κάπου συγκεκριμένα, πριν περάσουμε στην σπεσιαλιτέ και τι ζητούν εκεί οι κάτοικοι και οι επισκέπτες? Όχι, δεν εργάζομαι, ούτε είχα εργαστεί ποτέ σε ρέστοραν. Απλώς εργάστηκα πριν την πανδημία, ναι, μία φορά το μήνα, στο εστιατόριο που είναι όλες οι γιαγιάδες του κόσμου, για να διαφημίζω την Ελλάδα, τη Χίο και όλα τα μέρη της Ελλάδος, τα φαγητά τους και τα γλυκά τους. Δηλαδή, μόνο από αυτή την παρουσία σας χτίσατε ένα μύθο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η σπεσιαλιτέ σας ποια είναι? Η σπεσιαλιτέ μου στο ρέστοραν που εργαζόμουν ήταν, όπως έχω ξαναπεί, το χταπόδι. Ναι. Και ο μπακαλιάρος σκορδαλιά. Αυτό αρέσουν... Αυτά σας ζητούν, αυτά σας ζητούν περισσότερο, αυτά σας ζήτησαν περισσότερο. Μάλιστα, όταν εργάστηκα, όταν πρωτοέπιασα να εργαστώ στο ρέστοραν, με ρωτήσανε τι θέλω να μαγειρέψω και εγώ είπα το χταπόδι, που ήξερα ότι είναι και ελληνικό φαγητό, το αρέσουν πάρα πολύ και οι Αμερικανοί και ναι, άρχισα από το χταπόδι. Και όλα τα παραδοσιακά φαγητά κάνω. Δεν κάνω φαγητά όπως τώρα που κάνουν οι καινούργοι μαγείροι. Εγώ φτιάχνω όλα τα παλαιά. Εγώ βλέπω ότι παρά το γεγονός, κυρία Πλουμίτσα, ότι είστε 51 χρόνια στην Αμερική, δεν επηρεαστήκατε εκεί από την κουζίνα τους. Κρατήσατε τα δικά σας συστατικά, τη δική σας ατζέντα, τα δικά σας φαγητά, τις δικές σας συνταγές. Πόσο εύκολο είναι αυτό, 50 χρόνια μετά, να μεταφέρετε τις συνταγές του τόπου σας στη Νέα Υόρκη? Κοιτάξτε, ο σύζυγός μου είχε ρέστοραν και ποτέ δεν πήγα να δουλέψω στο ρέστοραν του σύζυγου μου. Είχα 3 παιδιά, είχα, όπως έχω ξαναπεί, τα πεθερικά μου στο σπίτι. Τα παιδιά πηγαίνανε στα σχολεία, τα ελληνικά και εγώ. Δεν μπορούσα να βγω έξω. Στα 18 χρόνια που είχα στην Αμερική έτυχε να φύγουν τα πεθερικά μου αυτή η ζωή και εγώ τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει, πηγαίνανε τότε στα γυμνάσια και πήγα και έπιασα δουλειά σε ένα σχολείο στην καφετέρια
και εκεί δούλεψα 22,5 χρόνια. Εκεί κάθε Παρασκευή μαγείρευα κάτι για τις δασκάλες, τα καναδόρα ας πούμε, και που τους αρέσαν τα ελληνικά φαγητά, σούπες, τέτοια, και τους αρέσανε. Και αυτό ήταν, όταν έγιναν, πέρασα τα 22,5 χρόνια, σταμάτησα από τη δουλειά και έπηγα στο σπίτι, έμεινα στο σπίτι, δεν δούλεψα μέχρι τότε. Έμεινα στο σπίτι, αρρώστησε ο σύζυγός μου και εκάθισα να τον περιποιούμε μέχρι που έφυγε αυτή η ζωή. Σας λείπει η Ελλάδα, σας λείπει η Χίος? Μάλιστα, να σας πω, επέρασα στη σελίδα μου ότι θα μιλήσουμε σήμερα στην Κρήτη και είμαι πολύ συγκινημένη με τα ωραία τους λόγια που όλοι μου λένε ότι είναι καθυλωμένοι στην τηλεόραση να με βλέπουνε. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη που μου δείχνουν και μου λένε για τα φαγητά που κάνω, τα ωραία, και είναι πολύ περήφανοι που διαφημίζω την Ελλάδα, τη Χίο. Είστε πολύ δημοφιλείς. Είστε πολύ δημοφιλείς και στα social media και στο λογαριασμό σας στο Facebook, τον οποίο από ό,τι έχω ενημερωθεί διαχειρίζεται και η κόρη σας. Όντως, είναι δεκάδες τα μηνύματα. Αυτή τη στιγμή εκεί οι συντοπίτες σας στην Χίο παρακολουθούν Κρήτη TV και μας παρακολουθούν και τους χαιρετισμούς μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Το μυαλό σας είναι και στη Χίο, φαντάζομαι. Το μυαλό σας και η καρδιά σας παραμένουν εκεί. Ναι, είναι στη Χίο, αλλά σήμερα είναι στην Κρήτη. Και χθες κάθισα και έφτιαξα αυτό, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε? Βέβαια το βλέπουμε. Είναι τα λιχναράκια τα κριτικά που φτιάχνετε τώρα για το Πάσχα και για πρώτη φορά κάθισα και τα έφτιαξα να σας τα προσφέρω νοερά σε εσάς και όλους τους Κρήτες. Τι να πούμε, να ευχαριστώ. Βέβαια, να μας δείξετε, για να δούμε. Ναι, έφτιαξα μακαρόνια, τα βλέπετε? Βέβαια, βέβαια. Είναι από το χέρι με το σπάρτο που έχω φέρει από την Ελλάδα, από το χωριό μου, το 1969 που ήρθα. Και τα έφτιαξα, τα έχω ψήσει όπως είναι με λαδόσαλτσα τώρα για τη νηστεία. Έκανα κουραμπιέδες και φινίκια, αυτά είναι γεμιστά όπως τα μελομακάρονα. Ναι, ναι. Και από τη μυζήθρα που μου επερίσεψε από τα λιχναράκια, έβαλα μέσα στη σφολιάτα την κρέμα και έφτιαξα και αυτά με άχνη ζάχαρη και κανέλα από πάνω να τα δοκιμάσουμε. Έχω φτιάξει και μανταρίνι γλυκό και μαρμελάδα μανταρίνι, πορτοκάλι. Και ό,τι μπορώ. Κυρία Βλουμίτσα, το μόνο σίγουρο βέβαια, σε ποιον θα κάνετε το τραπέζι σήμερα? Δεν έχω κανένα, είμαι με τη Μαρία μου εδώ πέρα και τα έχω εδώ, αλλά ξέρετε τι κάνω? Ναι. Φτιάχνω και τα δίνω στη γειτονιά, γιατί τώρα δεν δουλεύω, το εστιατόριο είναι κλειστά. Ναι. Και θα ανοίξει πρώτα ο Θεός το Μάιο. Εγώ πάω μια φορά το μήνα και φτιάχνω τα ελληνικά φαγητά, αλλά διάφορα, δεν κάνω όλο τα ίδια. Τους κάνω μπακλαβάδες, τους καριδόπιτες, διάφορα ντιζέρ. Τους κάνω το μπακαλιάρο, πατατοκεφτέδες, διάφορα για το ορεκτικό. Και στα άλλα, τη μία φορά έχω χταπόδι και μαζί θα φτιάξω λεμονάτο μοσχάρι. Την άλλη φορά το φτιάχνω τραχανά με ψαρόσουπα, το σκάνω λαχανοντολμάδες. Προτού το τελευταίο μου φαγητό που έκανα, με καλέσανε, ήρθε ένα κανάλι από το Τέξας, το οποίο θα άνοιγε τον Οκτώβριο, για να παρουσιάσει το πρώτο πρόγραμμα, το μαγαζί, το Ινώτικα Μαρία, με τον ιδιοκτήτη, ναι. Και είπανε ότι ήθελε να μαγειρέψει η γιαγιά Ελληνίδα για όλες τις γιαγιάδες που είναι και για τους ανθρώπους που ήρθαν με τις κάμερες. Είδατε που λέω εγώ ότι είστε δημοφιλείς και διάσημοι στην Αμερική και στη, ναι, Νέα Υόρκη.
Ναι, και ήρθανε, μαγείρεψαν, διασκεδάσανε, αλλά δεν το παρουσιάσαν ακόμα το, αυτό το πρόγραμμα, γιατί έτυχε η επιδημία και ίσως τώρα που θα ανοίξει θα το παρουσιάσουν. Κυρία Πλουμίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι εγώ κάποια στιγμή το ευχόμαστε να γευτούμε για αυτές τις όμορφες γεύσεις και τα φαγητά σας και από κοντά. Ευχαρίστησής μου είναι, και επειδή δεν θέλω να σας τρώγω το χρόνο σας, καθόλου, ήθελα να στείλω και να σας ευχαριστήσω πρώτα εσάς, την ομάδα σας, όλο το επιτελείο, όλη την Κρήτη που με παρακολουθεί, τους φίλους μου όλους, και ήθελα να στείλω τα ευχαριστά, να ευχαριστήσω την κυρία Τασό Γαΐλα, ερευνήτρια, αρθρογράφος ερευνήτρια, που παρουσιάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα τα φαγητά μου και τα γλυκά μου στοιχειακά νέα, μάλιστα, στοιχειακή διαφάνεια και στο Μοσχάτο. Είστε για εκπομπή, κυρία Πλουμίτσα, η αλήθεια είναι είστε για εκπομπή. Για εκπομπή μαχαιρικής. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω το τραπέζι. Σας εύχομαι καλό Πάσχα να περάσετε. Καλές επιτυχίες πάντα να έχετε και ό,τι το καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια και σας. Και πάλι, καλό Πάσχα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς, υπέροχη σύνδεση.